Η στελέχωση του νοσοκομείου Ρεθύμνου αποτελεί μονόδρομο, επαναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος, εκφράζοντας έντονα τους φόβους αλλά και την κραυγή αγωνίας, ακόμα και για το ενδεχόμενο λουκέτου. Σύντομα θα έχουμε προβλήματα στο ακτινολογικό, γιατί φεύγουν δύο χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων. Παρασκευάστριες μένουν 13, πρόκειται να φύγουν 2-3 τώρα τον επόμενο μήνα. Όλα τα τμήματα αρχίζουν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Πώς θα λειτουργήσει, εκτός αν κάποιοι πραγματικά επεξεργάζονται σενάρια επικείμενης υποβάθμισης. Αλλά να μας το πούνε, να το πούνε και στους πολίτες, να το πούνε και σε εμάς, να μας πούνε ποιο είναι το σχέδιο. Οι ίδιοι περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί με την τρομακτική υποστελέχωση, επισημένοντας πως ένας και μόνο νοσηλευτής αναλογεί για 30 ασθενείς και ένας νοσηλευτής για το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Έχουμε στο ΤΕΠ μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, φεύγουν 2 με συμβάσεις. Αμέσως θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Ακούω ότι από μετακινήσεις από τα κέντρα υγείας ή εκ των ενόντων μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Είναι δύσκολο, γιατί εκ των ενόντων, δηλαδή με το υπάρχον προσωπικό, πολλά χρόνια τώρα ανοίγουν καινούργια τμήματα, στελεχώνονται καινούργια τμήματα, καινούργιες δομές, όλα από των ενόντων, με πολύ λίγες προσλήψεις, με προσωπικό το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Και όλα αυτά ενώ στις αρχές του Μαρτίου σχεδιάζεται η λειτουργία της νέας πτέρυγας, η οποία ωστόσο φαντάζει αδύνατη λόγω της τραγικής έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, την ίδια ώρα που ο θυρωρός εκτελεί χρέη τραυματιοφορέα. Χθες σας λέω λοιπόν εγώ ότι η υπηρεσία τραυματιοφορέα έκανε ένας θυρωρός. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο θυρωρός αυτή τη στιγμή κάνει βάρδια τραυματιοφορέα στο νοσοκομείο Ρεθύμνης. Το νοσοκομείο μας μετά από πολλά χρόνια απέκτησε μαστογράφο. Φαντάζομαι δεν το ξέρετε, γιατί απλούστατα δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχουν οι χειριστές στο ακτινολογικό μας για να το λειτουργήσουν. Οι εργαζόμενοι απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να κινητοποιηθούν και όλοι μαζί να αγωνιστούν προκειμένου από κοινού να διεκδικήσουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προτού να είναι αργά. Τους παρακαλούμε να έρθουν όλοι μαζί να παλέψουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου. Όλοι δηλαδή πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες από τη διοίκηση, από τους γιατρούς, από την πολιτική εκπροσώπηση του νομού, από τους πάντες, ότι δεν γίνεται άλλο με το νοσηλευτικό προσωπικό.